Εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας η απευθείας ανάθεση του έργου συντήρησης του 5ου Γυμνασίου Καβάλας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την ανακατασκευή και ανακαίνιση του 5ου Γυμνασίου Καβάλας ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο σχολείο είναι αρκετά δύσκολες λόγω ιδιαιτερότητων, καθώς το κτίριο είναι διατηρηταίο, ενώ αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι μαθητές θα μπορούν να μπουν στο σχολείο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015. Πόσο 30.000 ευρώ τα οποία περνάνε είναι διάκριση του κωδικού για την αποκατάσταση του 5ου Γυμνασίου Καβάλας. Συγκεκριμένη και το 5ο Γυμνάσιο Ανθέκοντα τη Πιοπία στην Επίδηση, η ουσία είναι ότι εκεί, επειδή δεν προβλέψαμε τέτοιο μέγεθος φυσικά προβλήματος στο δημοτικό, χρειάστηκαν πολύ περισσότερα λεφτά και ενισχύουμε το συγκεκριμένο κωδικό. Καταφέραμε να φέρουμε πέρα σε αυτή τη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει εν ολίγης αντικατάσταση όλων των φουσκωμένων σοβάδων, αντικατάσταση της κεραμοσκεπούς όπου εκεί χρειάζεται, τοποθέτηση εν ολίγης καινούριων υδρορών. Γενικώς γίνεται μια εκτεταμένη επέμβαση στο κτίριο. Περάσαν τα πάντα σε χρόνους καταπληκτικούς τα σχέδια. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με σχολείο πρώτον και δεύτερον με ένα κτίριο το οποίο αν το αφήσουμε παραπάνω θα ρημάξει και όσο ρημάζει τόσο πιο πολλά χρήματα θα πετούνται μετά για την αποκατάστασή του. Επιπλέον έχουμε να κάνουμε και με την αγωνία των εκπαιδευτικών οι οποίοι εκπαιδευτικοί φοβούνται μήπως αυτό το σχολείο διαγραφεί από την δύναμη των σχολείων, θέλουν να γίνει γρήγορα, να ξαναγυρίσουν στην εργασιακή τους σχολιά γρήγορα, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο χάνονται εργασιακές θέσεις. Μήπως από την περαιτέρω καθυστέρηση υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλης και ανεπίστρεπτης βλάβης του κτηρίου, δεδομένου ότι είναι διατηρηταίο, είναι παλιό, είναι ευαίσθητο και είναι μια περιουσία του Δήμου. Υπάρχει μια αναποτελεσματικότητα σε πολλά έργα, την οποία με αυτή η αναποτελεσματικότητα οι πολίτες την χρεώνουν στο πρόσωπο του εκάστοτε δημάρχου, δεν τη χρεώνουν στον εκάστοτε εργολάβο. Ανεξάρτητα από ό,τι θα τελειώσει το έργο, γιατί ξέρουμε τι ρυθμό βαδίζουν τα έργα, στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι κάθετο ως προς τη λειτουργία σαν σχολείο, όποτε τελειώσουν τα έργα. Κυρίως όμως αυτό που θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι εδώ έχουμε σχολείο το οποίο αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Δήμος. Μετά την διάλυση του οργανισμού σχολικών κτηρίων, έχει μεταφερθεί και αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους, οι οποίοι ασφιχτιούν και αναγκαστικά αναγκάζονται να φορτώνουν τα βάρη του σχολείου. Ένα ζήτημα λοιπόν πολύ σοβαρό είναι αυτό. Η εισήγηση του κυρίου Ποτόλια. Εγώ θα κρατήσω την αγωνία όλων μας, τι γίνεται με τις σχολικές στέγες, για τις οποίες είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή τους ο Δήμος Καβάλας, οι οποίες καταραίουν η μία μετά την άλλη και για τις οποίες πρέπει να έχουμε χρήματα κάθε φορά για να μπορούμε να τις αποκαθιστούμε. Τα κτίρια γυράσκουν, ο Οργανισμός Σχολικής Στέγης δεν υπάρχει και οπωσδήποτε τα κονδύλια που πρέπει να ζητήσουμε από την κεντρική διοίκηση πρέπει να είναι ένα υπαρκτό ζήτημα για το οποίο κάποτε πρέπει να το θέσουμε ίσως και εμείς στην κεντρική διοίκηση και να το διεκδικήσουμε.